λάβυρινθο του κορονοϊού μοιάζει να χάνεται ολοένα η Κύπρος, με τους επιδημιολογικούς δείχτες να επιβαρύνονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις που επιβάλλουν άμεσες παρεμβάσεις και νέες αποφάσεις προς ανάσχεση της επικίνδυνα αυξητικής τάσης των νέων λοιμώξεων του κορονοϊού. Οι αλυσίδες μετάδοσης που ξεπέρασαν τις 45, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, θορύβησαν το Υπουργείο Υγείας, καθώς όπως προκύπτει και μέσα από τα δεδομένα της μονάδας ιχνηλάτησης, ένας μεγάλος αριθμός κρουσμάτων αφορά και σε εμβολιασμένα άτομα, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων, ενώ γνώριζαν ότι αποτελούσαν στενή επαφή κρούσματος, δεν λάμβαναν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να διασπείρουν τον ιό στην κοινότητα. Γεγονός το οποίο προκαλεί έντονο προβληματισμό με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να μην αποκλείουν αναθεώρηση των πρωτοκόλων και για εμβολιασμένους. Όσο απομακρυνόμαστε από τον αρχικό μας εμβολιασμό, π.χ. στο εξάμηνο, εκεί τόσο και η προστατευτική μας άνοση, αλλά και ο κίνδυνος στο να διασπείρουμε, αυξάνεται. Στη φάση τώρα της έξαρσης, έχετε δίκιο, ίσως οφείλουμε λίγο να κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και με τη συμβουλευτική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα την δεδομένη στιγμή εντοπίζεται στον παιδικό πληθυσμό. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το ΟΜΕΓΑ, από το σύνολο των 138.000 κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, 29.530 αφορούν παιδιατρικές περιπτώσεις κορονοϊού. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα στην ηλικία των 5 με 11 ετών, όπου τα κρούσματα ενιαπλασιάστηκαν. Κατά το τελευταίο 24ωρο, μάλιστα, καταγράφηκαν επιπλέον 38 νέα περιστατικά στις σχολικές μονάδες. Μας προβληματίζει αυτό το γεγονός. Από την άλλη, για να πούμε και τα καλά νέα, δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής μια αύξηση στα παιδιά όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση. Όμως πρέπει να λειτουργήσουμε κάπως προληπτικά, δεδομένου ότι έπειτα το χειμώνας, έπειτα τα Χριστούγεννα που θα αυξήσουμε τις επαφές μας. Η πίεση που ασκείται για ακόμη μια φορά στα κρατικά νοσηλευτήρια θέλει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, καθώς πλησιάζουν επικίνδυνα τα όρια τους. Έχουμε φτάσει περίπου το 95% της πληρότητας των νοσηλευτήριων μας. Υπάρχει μια μεγάλη πληρότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύει 46 ασθενείς, οι 20 είναι COVID, οι 5 είναι post-COVID ασθενείς και υπάρχουν άλλοι 21 μη COVID ασθενείς. Την ίδια ώρα αυξάνονται και τα περιστατικά παιδιών που χρήζουν νοσηλείας. Σήμερα στο Μακάριο νοσοκομείο νοσηλεύονται 3 παιδιά με κορονοϊό. Το ένα είναι 40 ημερών, το άλλο 3 χρονών και ένα μεγαλύτερο 13 χρονών. Τα παιδάκια είναι εκτός σπίτι. Νοσηλεύονται τα 2 στο θάλαμα αντικής πίεσης και τα ένα στο θάλαμα των υπόπτων περιστατικών. Με τον ΟΚΙΠΗ να εξετάζει συνεχώς τα δεδομένα προκειμένου να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε πιθανό σενάριο.